Εγώ πάνω πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Είναι ένα σύνδεσμο ο οποίο είναι πραγματικά δραστήριο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η πρωτοβουλία για την αυτή την επίλυση. Το καινούριο δεν είναι τόσο καινούριο. Καινούριο είναι για τα ελληνικά πράγματα. Το καινούριο είναι ότι πρέπει να έχουμε προσωπικό γιατρό και ένα προσωπικό γιατρό που να μα παραπέμψει έγκαιρα για συμπτωματικό έλεγχο. Είτε θα κάνουμε αυτό το τεστ που βλέπετε εδώ πέρα για δείκνωση της αναισθητορίας στα κόκκινα, είτε θα κάνουμε κολονοσκόπηση. Αυτός ο έλεγχος είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον, πρέπει για το μέσο πολίτη να ξεκινάει στα 50. Να κάνει δηλαδή μια τέτοια εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του παχιά εντέρου. Άλλες ομάδες με αυξημένο κίνδυνο ή αν υπάρχει τροπικό ή οικογενειακό ιστορικό, θα πρέπει να ξεκινήσουν τον προληπτικό έλεγχο νωρίτερα. Σύμφωνα πάντα με τους οδηγούς του γιατρού. Παραμένει ένας ύπουλος χρώσος ο καρκίνος του παχιά εντέρου. Είναι ένας καρκίνος που προλαμβάνεται. Αυτό κρατήστε. Είναι συχνός, είναι θανατηφόρος, αλλά είναι ένας καρκίνος που προλαμβάνεται. Δηλαδή, αν με την ενδοσκόπηση πιαστεί ο πολύπλοκο, αυτό θέλει 10 χρόνια για να γίνει καρκίνος. Κατά μέσο. Κόβοντα το πολύπλοκο, κλειδώνουμε ένα καρκίνο. Αν με την κολονοσκόπηση πάλι, στην χειρότερη περίπτωση, πιάσουμε ένα καρκίνο σε πρώιμο στάδιο, έχει πάρα πολύ καλή πρόγνωση η επιβίωση. Άρα το θέμα είναι να προλάβουμε πριν κάτι εξελιχθεί σε καρκίνο ή να το ανιχνεύσουμε πρώιμα, νωρίς. Αυτό είναι ο στόχο. Επιδημιολογικά στο τι υπάρχει για την περιοχή μα ή για την χώρα μα. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη είναι ο τρίτος πιο συχνός κακοήδης πλαθυντικός καρκίνος. Στην χώρα μα δεν υπάρχουν επιχειρήσει δεδομένα, δεδομένου ότι ακόμα δεν υπάρχουν μικρό καταγραφή καρκίνου. Επίσημα, ενώ υπάρχουν μικρό καταγραφή διαβίτη, επίδοση για άλλα νοσήματα, επίσημα δεδομένα εθνικά δεν υπάρχουν.